Μπορεί το κουδούνι να χτυπήσει για πρώτη φορά φέτος στις 7 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η σχολική χρονιά αναμένεται ιδιαίτερη για τους μαθητές, οι οποίοι συν της άλλης θα πρέπει να αναμετρηθούν και με τον κορονοϊό που επιβάλλει αλλαγές στις συνήθειές τους. Ο αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Γιώργος Στρούλης, μιλώντας στην Crete TV, δεν κρύβει την ανησυχία του, λέγοντας ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η τήρηση των μέτρων προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Εμείς, ως Διδασκαλική Ομοσπονδία, όπως και την πρώτη περίοδο, ακούσαμε τους ειδικούς, προσαρμοστήκαμε στα δεδομένα, προσπαθήσαμε να δώσουμε ό,τι μπορούσαμε στους μαθητές μας, ακόμα και με την διαδικασία της εξαποστάσεως. Σε αυτή τη φάση, αυτό που περιμένουμε είναι τέλος Αυγούστου, μετά τις 20, μας έχει πει το Υπουργείο, θα κάνουμε μια νέα συνάντηση για να δούμε πλέον το σενάριο αυτό το οποίο θα επικρατήσει στο πώς θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Πέρα όμως από την πανδημία που θα φέρει ανατροπές στην καθημερινότητα των μαθητών, ένα μεγάλο αγκάθι για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων είναι και οι ελλείψεις που καταγράφονται σε εκπαιδευτικούς και οι οποίες κυρίως την τελευταία δεκαετία καλύπτονται με αναπληρωτές και όχι με μόνιμους διορισμούς. Τα κενά είναι υπερβολικά αυξημένα. Μιλάμε για πέρυσι είχαμε περίπου 25.500 αναπληρωτές πανελλαδικά που είχαν προσληφθεί. Οι ανάγκες είναι οι ίδιες. Εάν προσθέσουμε ακόμα και την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγική εκπαίδευση, η οποία εφαρμόζεται πλέον στους περισσότερους δήμους της χώρας, αντιλαμβανόμαστε ότι αυξάνεται ακόμα παραπάνω οι ανάγκες σε προσωπικό. Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά του Ρεθύμνου, οι αριθμοί για μία ακόμα φορά είναι αποκαρδιωτικοί με βάση το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κενά σε δασκάλους είναι 108 στη γενική αγωγή, 6 στην ειδική αγωγή και 196 στην παράλληλη στήριξη, ενώ σε νηπιαγωγούς είναι 67 γενικής αγωγής, 2 ειδικής αγωγής και 31 στην παράλληλη στήριξη. Ελλείψεις καταγράφονται και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και συγκεκριμένα 2 γαλλικών, 27 αγγλικών, 8 γερμανικών, 22 οικαστικών, 18 γυμναστών γενικής αγωγής και 1 ειδικής, 12 μουσικών γενικής αγωγής και 1 ειδικής, 18 πληροφορικής γενικής αγωγής και 1 ειδικής, 12 θεατρολόγων και 13 για τις τάξεις υποδοχής. Συνολικά τα κενά είναι 307 εκπαιδευτική γενικής αγωγής, 11 ειδικής και 227 παράλληλη στήριξης, ενώ το γενικό σύνολο αυτή την ώρα στο Ρέθμνο αγγίζει τα 545 κενά. Άρα λοιπόν το πάγιο αίτημα μας είναι οι μόνιμοι διορισμοί σε όλες αυτές τις πραγματικές ανάγκες. Ταυτόχρονα όμως, επειδή γνωρίζουμε ότι για να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία είναι χρονοβόρα, επομένως η έναρξη της χρονιάς, της κάθε χρονιάς, όταν δεν έχεις διορισμούς, είναι με τους αναπληρωτές. Επιδιώκουμε και περιμένουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών για να ξεκινήσουν στοιχειωδώς τουλάχιστον τα σχολεία από 1 του μήνα για τους εκπαιδευτικούς και 7 του μήνα, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, για τους μαθητές. Σε καλύτερη μοίρα όμως, ως προς τις ελλείψεις εκπαιδευτικών είναι τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό. Σύμφωνα με την Ελμέρ, τα κενά που καταγράφονται μέχρι στιγμή στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια ξεπερνούν τα 150. Ενώ βασικές ελλείψεις εντοπίζονται μεταξύ άλλων σε φιλολόγους, μαθηματικούς, φυσικούς και καθηγητές ειδικοτήτων όπως ξένης γλώσσας, μουσικής, βιολογίας και άλλων.